Το φαινόμενο Βασίλειο έχει παραδώσει πολλαπλούς πυράβλους Cruise Storm στην Ουκρανία, δίνοντας στη χώρα μια νέα ικανότητα πλήγματος μεγάλου βεληνικούς πριν από μια πολυαναμενόμενη αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, και ενώ έχει παρασχεθεί εξοπλισμός αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εμπόλεμη χώρα συνέχισε να ζητά περισσότερα για να νικήσει τον Ρωσικό στρατό, συμπεριλαμβανομένου πυράβλου μεγαλύτερου βεληνικού όπω το Ατάξιμο. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη παραδώσει τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς Storm Shadow στην Ουκρανία, η κυβέρνηση Biden φαίνεται να αποκλίνει από την πορεία της Βρετανίας επειδή δεν παρέχει στην Ουκρανία πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Έχουν ήδη αποκτήσει τους πυράβλους American Guided Multiple Lance Rocket System και τα αντίστοιχα οχήματα HIMARS ικανά να τους εκτοξεύουν δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χτυπούν στόχους έως και 60 μιλία μακριά. Επιπλέον, οι Ουκρανοί απέκτησαν πρόσφατα εκτοξευόμενες βόμβες μικρής διαμέτρου με εμβέλεια 90 μιλίων. Ωστόσο, το όχημα Χίμαρ είναι επίση συμβατό με το Ατάξμ, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για μια εντυπωσιακή αυτονομία περίπου 190 μιλίων. Το Ατάξμ έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ένα βαλιστικό πύραυλος ο οποίο ταξιδεύει με υψηλέ ταχύτητε, γεγονό που καθιστά πολύ πιο δύσκολη την αναχέτησή του. Σύμφωνα με τους Eurasian Times, αποκαλύφθηκε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε τροποποίησαν διακριτικά τους εκτοξευτές πυράβλων HIMARS που παρήχαν στην Ουκρανία, ειδικά για να αποτρέψουν την εκτόξευση πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς προς τη Ρωσία. Αυτή η προσαρμογή δείχνει ξεκάθαρα τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την απροθυμία τους να προμηθεύσει στην Ουκρανία τέτοιο οπλισμό. Ένας πιθανός λόγος για την απροθυμία των ΗΠΑ είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτών των πυράβλων στο Αμερικανικό πλωστάσιο. Ο στρατηγός Μάρκ Μιλέι εξήγησε ότι ο Αμερικανικός στρατός διαθέτει σχετικά μικρό αριθμό και πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση επαρκούς αποθέματος για τις επιχειρησιακές του ανάγκες. Ωστόσο το ατάξιμο είναι μικρότερο από τον πύραυλο Storm Shadow. Το κόστος του πυράβλου ατάξιμου θα είναι πολύ φθηνότερο και η Ουκρανία θα μπορεί να εκτοξεύσει πολλούς περισσότερους πυράβλους. Το Κίεβο θέλει ένα τεράστιο αριθμό ατάξιμου όπως το Χίμαρς για να καταστρέψει τις ρωσικές θέσεις, κάτι που δεν θα ήταν δυνατόν με ένα περιορισμένο αριθμό Storm Shadow. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.